Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Παύλος Σαρκάς, μέλος και εκπαιδευτής του Infinii, Ελλάδας και Κύπρου. Μια παρουσίαση λοιπόν, καθημερινή μας παρουσίαση της Δευτέρας, να δείξουμε ακριβώς τι είναι το Infinii, τι περιμένουμε να έρθει στο Infinii, όπου αύριο οι εστιατόρες ξεκινούν και στην Αθήνα που θα μάθετε περισσότερα στη συνέχεια. Εδώ είναι το e-commerce σε αυτή τη σελίδα που μπορείτε να μπείτε για να δείτε ακριβώς τι περιμένει και θα σας πω και εγώ στη συνέχεια τι ακριβώς περιμένουμε στο μεγάλο μας εκπαιδευτικό σεμινάριο. Ας πάμε λοιπόν να δούμε κάποια αποτελέσματα κάποιων μελών μας που σαν ο Βασίλης ο Χατζησάβας, ένας καλός φίλος, είναι να έχεις πελάτη Σουλτάνο, λέει, που είναι αξίας πετροδολάρια. Το πώς θα σας δείξω κι εγώ αυτό στην Αθήνα, στο event που θα έχουμε 1η με 2 Απριλίου, που πρέπει να είστε όλοι εκεί. Φίλε Παύλο, σε ευχαριστώ, λέει, όπως θα δείτε δει, έχει κάνει μια πώληση, όχι απλά στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει κάνει μια πώληση, κάποιος Σουλτάνος, λέει, εκεί. Ο Πασχάλης, ο οποίος ακόμη δεν ξύπνησε, και μπορεί να ξυπνάς να βλέπεις τέτοιους τζίρους και τέτοια αποτελέσματα στο eBay λογαριασμό σου. Ένα ακόμα μέλος, ο Τάσος ο Μπινιάκος, έχει κάνει πάνω από έχει κάνει 2.000 σε πωλήσεις από ένα μόνο αντικείμενο, και αυτό το μόνο το έχει μάθει μέσω του Infinii. Ακόμα ένας μέλος μας, φαντάσου, αυτό το αντικείμενο το έχει πουλήσει 81 φορές με ένα κέρδος των σχεδόν 500 δολαρίων, και αυτά τα έχει, και αυτός και ο Νίκος, ακόμα ένα μέλος μας, όταν ξανακάνει την εκπαίδευση, όταν ξαναβλέπει την εκπαίδευση που σου προσφέρει το Infinii, μπορείς ακόμα να έχεις ακόμα περισσότερα αποτελέσματα από την προηγούμενη φορά. Ο Αλεξιάδης ο Θεόδωρος μοίρασε μαζί του ότι έχει κάνει την πρώτη του πώληση και μόνο 2 μέρες μετά έχει κάνει ακόμα και τη δεύτερη του πώληση. Οπότε μπορείτε να δείτε ότι είμαστε μια ομάδα εδώ και πολύ γρήγορα έχει καταφέρει και έχει μπει και έχει κάνει τις πρώτες του πωλήσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε και επίσης και άλλα αποτελέσματα. Όλοι πετούν χαρταετό, λέει, την καθαρά Δευτέρα και κατευθείαν πουλάς επίσης. Ο Κασιανός, ένας πολύ καλός μας εκπαιδευτής από την Κύπρο, που όταν πλησιάζει στο μεγάλο event της Αθήνας, θα ήθελα να μας δείξει τα αποτελέσματά του, οπότε μπορείτε να δείτε εδώ στους 2 μήνες τι τζίρο έχει κάνει, γύρω στις 10.500 δολάρια, οπότε υπολογίστε εσείς ένα 10% αυτό να είναι δικό του, μιλάμε για 2.500 δολάρια. Είναι και αυτός, ο παιδιάς είναι power seller στο eBay. Ο Σπύρος, που στις τελευταίες 31 μέρες έχει κάνει 27.000 τζίρο, ένα 57% αύξηση από την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε και άλλα αποτελέσματα, ο Σωτήρης, ένα καινούριο μέλος, έχει καταφέρει την πρώτη του πώληση τον Δεκέμβρη με κέρδος 17 ευρώ και τις επόμενες 2 τον Ιανουάριο. Σιγά σιγά έχει μπει και αυτός στο Infinii και έχει κάνει, όπως μπορείτε να δείτε μετά, Ιανουάριο-Φεβρουάριο έχει κάνει ακόμη ένα post στο Facebook με καθαρό κέρδος 489 ευρώ από τις πρώτες του πωλήσεις. Οπότε πάρα πολύ καλά από τον Σωτήρη. Είχαμε πέρσι ένα ευρωπαϊκό και ασιατικό tour του Infinii που ξεκίνησαν από τις 2 Απριλίου στην Αθήνα, συνέχισε στη Σόφια, Βουλγαρία, στις 3 του Απρίλη, στο Αμβούργο, συνέχισε στην Βαρσοβία, μετά πήγανε στην Μπαρσελώνα και μετά κάποιοι ασιάτες έλανε και εκεί να μάθουν τι είναι το Infinii, οπότε ταξίδεψαν μέχρι το Σεούλ ο Βασίλης και η στελέχη της εταιρείας στις 23 Απρίλη στη Σεούλ για να δείξουν και εκεί για το Infinii. Τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ από την εκπαίδευση, από την παρουσίαση στην Αθήνα που είχαμε. Στην Σόφια, μεγάλη ομάδα, και στη Σόφια, Βουλγαρία. Στην Βαρσοβία επίσης, στο Αμβούργο, Γερμανία.
στη Βαρκελόνη και στο Σεούλ. Στη Θεσσαλονίκη που έγινε πάλι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, μια παρουσίαση εκεί του Infinii, όλοι από την ομάδα Θεσσαλονίκης. Και μετά ταξίδεψαμε και εδώ στην πατρίδα μου, στην Κύπρο, που ήρθαν και πάρα πολλοί από την Ελλάδα, για να κάνουμε την πρώτη παρουσίαση και στην Κύπρο του Infinii. Ένα e-commerce, το πρώτο e-commerce event και εκπαιδευτικό σεμινάριο που έγινε στην Λευκωσία, στην Κύπρο, όπου πάρα πολλά μέλη μας μετά το feedback που πήραμε ότι εκπαιδευτήκανε πάρα πολύ καλά και ανυπομονούν το επόμενο event που θα μπορούν να εκπαιδευτούν. Επίσης έγινε ακόμη ένα event στη Θεσσαλονίκη. Καλές πωλήσεις σε όλους λοιπόν. Τι περιμένουμε τώρα για το 2017. Αυτό υποσχεθήκαμε και το είπαμε ότι θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο, εξαιρετικό event στην Αθήνα, εκπαιδευτικής τάξης, η οποία θα υπάρχει εκπαίδευση, διήμερη εκπαίδευση, θα είναι 1η με 2 Απριλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Τα εισιτήρια ήδη έχουν μείνει πάρα πολλά λίγα εισιτήρια, οπότε κατά άποψή μου δεν πρέπει κανείς να το χάσει. Ήδη τα αεροπορικά από Κύπρο έχουν κλείσει πάρα πολλά παιδιά από Κύπρο να ταξιδέψουμε στην Αθήνα να το δούμε αυτό το event. Τελευταίες λεπτομέρειες σας δώσω στα τελευταία 5 λεπτά πώς μπορείτε και εσείς να παρευρεθείτε σε αυτό το εκπαιδευτικό για να αυξήσετε και εσείς τις πωλήσεις σας και να μπείτε σε πιο σωστό δρόμο. Η επανάσταση λοιπόν συμβαίνει στο ηλεκτρονικό εμπόριο όπως όλοι θα ξέρουμε. Ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανών, όπως ποτέ ξανά στην ανθρώπινη αυτή, βιομηχανίες και οικονομίες αλλάζουν, τεχνολογία αντικαθιστά την παλιά οικονομία όπως ξέρουμε, αλλά τον κόσμο ανθρώποι δυσκολεύονται να έχουν μια καλή ζωή μέσα σε αυτήν τη νέα οικονομία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όλοι το ξέρουμε, όλοι το ζούμε. Κάθε ύφεση όμως υπάρχει μια ανάκαμψη και για κάθε οικονομική αυτοκρατορία που πεθαίνει, μια καινούργια οπωσδήποτε γεννιέται. Δεν είναι ισχυρότεροι που επιβιώνουν, αλλά είναι εκείνοι που προσαρμόζονται στις αλλαγές. Όπως τα ξέρετε ή όπως κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, είναι ο Evan, ένα μικρό παιδάκι το οποίο κατάφερε και κέρδισε σε ένα χρόνο 1,3 εκατομμύρια κάνοντας κριτικές σε παιχνίδια και video games από το YouTube κανάλι του. Είναι απίστευτο πόσο ένα παιδάκι μπόρεσε να καταφέρει αυτό το πράγμα. Η Μισελ Μπενστάιν, η οποία αυτοδίδακτη make-up artist, έγινε εκατομμυριούχος online δείχνοντας σε κορίτσια πώς να μακιγιάρονται για να μοιάσουν στα αγαπημένα τους διάσημη προσωπικότητα. Και γι' αυτό το πράγμα πληρώνεται. Η Ντανιέλ Πένσταϊν λοιπόν έχει 992.000 followers στο Instagram της και χρεώνει 5 με 15.000 δολάρια για ένα διαφημιστικό post που κάνει. Όπως πολλοί θα ξέρετε, την Uber, μια εφαρμογή η οποία συνδέει διάφορους οδηγούς ταξί ανά τον κόσμο, ιδρύθηκε το 2009 και είναι μια εταιρεία αξίας 50 δις. Οποιοςδήποτε το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ αρκετές φορές που έχω πάει Αγγλία, χρειάζεσαι ένα ταξί σήμερα, το μπαίνεις στο Uber App και κατευθείαν έχεις πρόσβαση στο κοντινότερο σου ταξί για να σε πάρει εκεί που θες. Το Airbnb είναι ένα site που συνδέει σπίτια και διαμερίσματα ιδιωτικών ανά από το παγκόσμιο, οπότε κάποιος θέλει να πάει σε ένα ταξί για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, τα ξενοδοχεία είναι ακριβά, μπαίνει στο Airbnb και μπορεί να διαλέξεις εκεί διαμέρισμα σε όποια τιμή μπορείς να φανταστείς. Είναι ιδρύθηκε το 2008 και είναι αξίας εταιρείας 25 δις. Ο σύγχρονος κόσμος αγκαλιάζει λοιπόν τις αλλαγές, το Infinii μπορεί να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε την επόμενη μέγα τάση αν είστε έτοιμοι. Το e-commerce είναι τώρα αξίας 3 δολαρίων παγκοσμίως και δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για κέρδος που δεν υπάρχουν πια. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 99 billions, στη Γερμανία 62 billions, στην Αμερική 349 billions, στον Καναδά, στην Κίνα, Κορέα, Ιαπωνία. Η εταιρεία ερευνών e-marketer προβλέπει ότι το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο θα ξεπεράσει τα 3,5-3 τα επόμενα 5 χρόνια.
Και τώρα έχουμε στο σημείο που πόσα από τα 3,5-3 θα ήθελες κι εσύ. Ένα κομμάτι, φαντάζομαι όλοι θα θέλαμε ένα κομμάτι από αυτή την γιγαντιαία πίτα. Μια μεγάλη αλλαγή λοιπόν συμβαίνει σε offline και σε online, που μας δίνει μια τεράστια ευκαιρία. Πολλά μεγάλα brands, όπως θα ξέρουμε εκεί έξω, μέχρι και ο γίγαντας στην Αθήνα, το Τζάμπο, το έχει γυρίσει σε online κατάστημα, γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά όλοι πάνε σε online καταστήματα. Οπότε πάρα πολλοί καταστήματα, Overstore, Kmart, Uniqlo, πάρα πολλά καταστήματα το γυρίζουν σε online για να εξοικονομήσουν όχι μόνο ενίκεια, μισθούς και τρέχοντα έξοδα που υπάρχουν για να έχεις ένα κατάστημα αντί σε online. Οι online πωλήσεις εκτοξεύονται λοιπόν και αυξάνονται 15-20% κάθε χρόνο, πάνω από 300 δις αυθριστικά σε πωλήσεις το 2014. Αυτό πιστεύω τώρα, αυτό είναι πριν 3 χρόνια, τώρα φαντάζομαι έχει αυξηθεί απίστευτα από Amazon, eBay, Google και Facebook. Φανταστείτε αυτές οι εταιρείες τώρα, έτσι, όλες αυτές, να δουλεύουν για εσάς. Έβρεση πελατών, επεξεργασία πληρωμών, αποστολή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών. Κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μην ξέρετε για το eBay, ένας μεγάλος κολοσσός, ας τον πούμε, τον οποίο μπορείς να πουλήσεις αντικείμενα, είτε θερμοκρασία είτε αντικείμενα τα οποία μπορεί να έχεις εσύ προσκόλληση. Έχει 162 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες από τον Ιανουάριο του 2016, 25 εκατομμύρια σε πωλήσεις, έχει 8,5 εκατομμύρια καθαρά έσοδα για το 2015, 11 εκατομμύρια αναζητήσεις την ώρα. Αυτό είναι απίστευτο πόσες αναζητήσεις ο κόσμος εκεί έξω κάνει ανά την ώρα στο eBay. Και 60% των κερδών του έρχονται μόνο και μόνο από την Αμερική. Ο μέσος χρήστης ξοδεύει 150 το μήνα. Πολλαπλασιάζεται αυτό με 162 εκατομμύρια πελάτες. Το Google Shopping, κάποια στατιστικά για το Google Shopping, γιατί και το Google όχι μόνο είναι και search engine, αλλά έχει και το δικό του online κατάστημα. Έχει πάνω από ένα billion αντικείμενα στο Google Shopping, 100 billion αναζητήσεις κάθε μήνα σε 23 χώρες ανά το παγκόσμιο και 15% νέες αναζητήσεις ανά ημέρα. Το Amazon, ακόμη ένας τεράστιος κολοσσός, τεράστια εταιρεία εκεί έξω, πολύ σεβαστή εταιρεία προς όλους μας. Κάποιοι δεν το ξέρουν το Amazon ξεκίνησε με το να πουλάει βιβλία, αλλά δεν είναι μόνο για να πουλάει βιβλία, έχει ό,τι φανταστείτε, οπότε έχει πρόσβαση σε 404 εκατομμύρια πιθανούς πελάτες, έχει τη μεγαλύτερη απήχηση online, 50% των Αμερικανών να σκοπεύουν να κάνουν τις online ψώνια τους από το Amazon.com. Πρόσφατα έχει ξεκινήσει και το Amazon Fresh, δηλαδή θα έχει το δικό του σούπερ μάρκετ, ας το πούμε, με φρέσκα τρόφιμα, οπότε μπορείτε να φανταστείτε προς τα που πάει το Amazon. Το 2015 έκανε 107 δις σε πωλήσεις, 192 δις μοναδικές επισκέψεις το μήνα. Ο μέσος χρήστης παταλάει το χρόνο του στο χρόνο 625 με 1500 δολάρια. Το Amazon, κατά την πληροφορία από το Business Insider που έβγαλε, το Amazon έκανε SIP 5 δισεκατομμύρια αντικείμενα το 2014 με 40% από πελάτες third party sellers, όπως λέμε, πελάτες οι οποίοι έχουν αντικείμενα και τα βάλανε στο Amazon προς πώληση. Αυτό το online market, ας το πούμε, έχει κάνει πουλήσεις πάνω από 5,5 products, όπως θα δείτε εδώ. Και 64 αντικείμενα το δευτερόλεπτο στην Παρασκευή. 64 προϊόντα το δευτερόλεπτο, απίστευτο. Πώς παραγγελίες περνάνε από αυτά τα centers που έχει, ας πούμε, το Amazon. Το Cyber Monday, ας πούμε, το 2015, οι πελάτες του Amazon έλαβαν παραγγελίες 23 εκατομμύρια αντικείμενα. Φανταστείτε πόσο, τι αποθήκες και γιατί οργάνωση υπάρχει σε αυτήν την εταιρεία. Μια πολύ εξαιρετική μέρα για όλους όσοι ασχολούμαστε με τα online πωλήσεις, και εγώ πρώτη φορά
είχα ακουστά το Black Friday, αλλά μετά που μπήκα από το Infineon πέρσι τον Απρίλιο, δεν ήξερα τι θα γίνει το Black Friday. Όμως είχαν ξεπεράσει απίστευτα οι πωλήσεις μου, δεν το περίμενα. Ένα αγγλικό site λέει εδώ ότι έχει πουλήσει 7,5 εκατομμύρια αντικείμενα και είχαν πρόβλημα, είχαν πέσει τα website λόγω της αυξημένης αναζήτησης και που θέλει ο κόσμος να αγοράσει. Social media είναι πλέον, το ξέρουμε όλοι, είναι πλέον το επόμενο στάδιο και το marketing, οπότε ένα marketing μπορείς να κάνεις online, είναι απίστευτο σήμερα για να αποτύσσεις την online επιχείρησή σου. Συνολικός αριθμός ενεργών καθημερινών χρηστών του Facebook είναι πάνω από 1 δις το 2016. Το Facebook στην πρώτη θέση, ακολουθεί το Twitter, το YouTube, το Pinterest, το Instagram. Κάποια στατιστικά, ας το πούμε, για το Amazon. Λιγότερο από 20 χρόνια για να πετύχει τζίρο άνω των 100 δις σε πωλήσεις. Ξεκίνησε το 95, όπως βλέπετε, και μέχρι το 2014 το έχει κάνει 100 δις σε πωλήσεις. Το Infinity. Μπορείτε να δείτε εδώ, εδώ είναι αληθινός αριθμός, κάποιος που μπαίνει τα πρώτη φορά στο infinia.com, είναι η πρώτη σελίδα που βλέπει, αυτό είναι κυλιούμενο, δηλαδή μπορείτε να δείτε τα e-commerce sales, οι πωλήσεις που κάνουν μέρη του Infinity, ανά πάσα στιγμή πόσες πωλήσεις μπορείτε να δείτε εδώ, δισεκατομμύρια πωλήσεις. Το Amazon, ας συγκρίνουμε λοιπόν, σε 5 χρόνια το Amazon για να πετύχει πάνω από 1 δις σε πωλήσεις, το Infinity σε μόνο 2,5 χρόνια για να πετύχει πάνω από 2,5 δις σε πωλήσεις. 182 εκατομμύρια σε πωλήσεις στους πρώτους 6 μήνες. Αυτά είναι στατιστικά από συνδρομητές του Infinity. Οπότε μπορείτε να δείτε πόσο καλά προχωράμε στο Infinity και πόσο ο κόσμος κάνει τις πωλήσεις του. Είναι κατά την άποψή μου και πιστεύω για όλους, η ιδανική σου απασχόληση. Δημιουργείς μια δουλειά 100% online, έχεις το δικό σου ωράριο. Να ξέρετε, εγώ που έχω και 2 παιδιά, να ξέρετε πόσο δύσκολο είναι έχω και πόσο εύκολο μου αρέσει να έχω το δικό μου ωράριο, ό,τι ώρα να μπορώ να δουλέψω στην δική μου επιχείρηση. Με βίντεο και ζωντανές εκπαιδεύσεις που υπάρχουν εβδομαδιαίως και συνεχώς υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς αφεντικό. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, χωρίς στρες καθόλου. Το μοντέλο του Infinity. Το Infinity είναι υπεύθυνο, όπως έχουμε πει, για πάνω από 2.500 δις σε πωλήσεις τα πρώτα 2,5 χρόνια. Το eBay τα μέτρα του Infinity κερδίζουν 6 φορές περισσότερο από το μέσο πολιτή του eBay και όχι 6, το έχω πει εγώ, πρέπει να αλλάχτεί αυτό σε 12 φορές περισσότερο το μέσο πολιτή, γιατί μόνο και μόνο από την εκπαίδευση που παίρνεις και τη σωστή διαχείριση που σου μαθαίνει το Infinity να κάνεις, από το μέσο πολιτή που μπορεί να το κάνει, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει μόνος σου, είναι πιστεύω 12 φορές περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για το Amazon, και 7 φορές περισσότερο από το μέσο πολιτή στον Amazon, αυτό είναι περισσότερο. Το εκπαιδευτικό σύστημα του Infinity, υπάρχει εύκολη και πλήρη εκπαίδευση, βήμα προς βήμα τι μπορείς να κάνεις, εργαλεία και υποστήριξη για την online επιχείρησή σου, τα εργαλεία αυτοματοποιημένα για να μπορείς εύκολα και γρήγορα να κάνεις τις online πωλήσεις σου, συνεχή updates για να είσαι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά και από τον ανταγωνισμό και από κάθε τι εκεί έξω. Κάποιοι μπορεί να σας πούμε το σύστημα μας ενδράσει, όσο πιο απλό γίνεται και όντως είναι τόσο απλό. Όπως μπορείτε να δείτε από έναν προμηθευτή εδώ, τον Amazon, γίγαντας, υπάρχει ένα αρκουδάκι εδώ στα 8,96. Μέσω του Infinity και τα εργαλεία και την εκπαίδευση του Infinity, το ανεβάζουμε προς πώληση σε πολύ λίγα λεπτά στο πώληση στο eBay. 17,98 το ανεβάζουμε προς πώληση, οπότε μιλάμε για ένα κέρδος $9, minus κάτι fees. Ακόμη ένα παράδειγμα, 3,52
σε ένα ακόμη προμηθευτή, παρόμοιο προϊόν με τα ίδια χαρακτηριστικά, βάζουμε προς πώληση στο Amazon, 28,99, έχουμε ένα περιθώριο κέρδους 25 δολαρίων, μάινος κάτι fees, μένουν σχεδόν καθαρά περίπου γύρω στα 20 ευρώ. Προοπτική κέρδους, τιμή πώλησης 50, τιμή αγοράς 30, κάποιες κρατήσεις που υπάρχουν, όπως κάθε τι εκεί έξω, υπάρχουν κάποιες κρατήσεις, κρατήσεις του eBay ή του Amazon, γίνουν στα 7,5 δολάρια, οπότε ένα περιθώριο κέρδους 12,5 δολαρίων. Φανταστείτε αυτό τώρα, επί 50 αγγελίες, μιλάμε για 625 δολάρια. Αυτό πιστεύω είναι ένα μισθό πλέον που έχει φτάσει στην Ελλάδα. Οπότε αυτή μπορεί να είναι η νέα σου part-time επιχείρηση και γιατί όχι full-time επιχείρησή σου. Φανταστείτε αυτό, επί 100 αγγελίες, μιλάμε για 1250 δολάρια. Πιστεύω όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι να απέντεις αυτό κάθε μήνα. Τώρα είμαστε στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως μπορείτε να δείτε, πώληση στα 120 δολάρια, έχει γίνει αγορά στα 78, κάποιες κρατήσεις υπάρχουν στα 16 δολάρια περίπου, οπότε ένα καθαρό κέρδος 25 δολάρια. Και αυτό το αντικείμενο έχει πουληθεί και 5 φορές. Πώληση στο Google. Πώληση στο Google στα 399 δολάρια, 300 δολάρια δηλαδή, αγορά στα 175, κρατήσεις 61 δολάρια, οπότε 163 δολάρια κέρδους, 92% της τιμής της αγοράς. Ακόμη ένα από ένα μέλος μας έχει κέρδος από αυτό το αντικείμενο 280 δολάρια κάθε φορά και το έχει πουλήσει 23 φορές, οπότε 23 φορές έχει βγάλει 6.500 δολάρια μόνο από ένα αντικείμενο. Πώς δουλεύει στην πράξη? Εσείς ως πελάτης κάνετε μια παραγγελία στο online, υποπελάτης δηλαδή, κάνει παραγγελία στο online κατάστημά σου, κάνει την πληρωμή, εσύ ως πολιτής κρατάς την προμήθειά σου και τελειώνει εδώ. Ο προμηθευτής σου αποστέλνει το προϊόν στον πελάτη και από εκεί και πέρα εσύ έχεις βγάλει το κέρδος σου. Ας απογειώσουμε λοιπόν την επιχείρησή σου, τα 7 βήματα κερδοφορίας με το InfiniEye. Εντοπισμός αντικειμένου, ξεκινάς από ένα εντοπισμό αντικειμένου. Κάνουμε μια έρευνα στο eBay για παράδειγμα, θέλουμε να το πουλήσουμε. Έχουμε δει ότι υπάρχει περιθώριο κέρδους και ότι έχει πουληθεί. Οπότε προχωράμε με αυτό, κάνουμε αντιγραφή. Το βάζουμε, κάνουμε προετοιμασία μέσω του InfiniEye και μέσω του λύση και τα εργαλεία που υπάρχουν μέσα στο InfiniEye. Το InfiniEye και από εκεί και πέρα μας τα ετοιμάζει όλα σε απλά βήματα. Μπορεί να σου βρει τα hot λέξεις που ψάχνουν εκεί έξω, να σου ετοιμάσει έναν ωραίο τίτλο και όλα τα στοιχεία του προϊόντος εισάγονται αυτόματα. Δεν έχει να κάνει απολύτως τίποτε άλλο και με απλά λίγα κλικς γίνεται μια προεπισκόπηση της αγγελίας σου και καταχώρηση στο eBay προς πώληση. Φίτσα αποζημάτων για αυτόματη εισαγωγή. Το InfiniEye υπάρχει έρευνας αγοράς και να θέλετε να μην ψάχνετε εσείς, το InfiniEye ψάχνει για εσάς, οπότε του βάζετε τι θέλετε να πουλήσετε και από εκεί και πέρα το InfiniEye μπορεί να κάνει τα υπόλοιπα για εσάς. Και να δημιουργήσετε το eBay listing σας κατευθείαν μέσα από την πλατφόρμα του InfiniEye. Αποκλειστικά εργαλεία, το Advanced, το Listing Creator, αυτό που δημιουργεί τις αγγελίες προς πώληση, το Bonanza Automation, πάρα πολλά εργαλεία που ελέγχουν και το απόθεμά σας, το stock σας, τα πάντα υπάρχουν μέσα στο και αποκλειστικά εργαλεία που θα πιστέψουμε θα σας απογειώσουν τις πωλήσεις σας. Απεριόριστα πρόσβαση, δεν χρεώνουν τίποτα επιπλέον, απλά από τη συνδρομή σας. Όλα αυτά τα εργαλεία και συνέχεια προσθέτονται συνέχεια και άλλα, είναι δωρεάν για τα μέλη. Το InfiniEye παρακολουθεί με επιτυχία πάνω από 45 εκατομμύρια αγγελίες στο μέλλον, και αυτό αυξάνεται, μπορείτε να δείτε, από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι που έχει φτάσει για να παρακολουθεί τις αγγελίες. Υπάρχουν τρία επίπεδα λοιπόν στο InfiniEye. Το πρώτο είναι το Prime,
το Brian από την αρχή, από το μηδέν, μπορεί να σου εξηγήσει με λίγη ικανοποιητική γνώση αγγλικών, μπορεί να σου εξηγήσει πώς να δημιουργήσεις τον eBay λογαριασμό σου, πώς να δημιουργήσεις τον Amazon λογαριασμό σου, τον Google λογαριασμό σου, να σου δείξει πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία, να μπορείς να ξεκινήσεις άμεσα και εσύ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ πλέον βλέπεις πιο επαγγελματικά τον λογαριασμό σου, πιο advanced τεχνικές, ας το πούμε, για να μπορείς να αυξήσεις περισσότερο ακόμα την επιχείρησή σου. Εδώ φτάνεις σε ένα σημείο που το βλέπεις πιο επαγγελματικά. Κατά την άποψή μου, πιο πολλοί πρέπει να είναι εδώ μετά που ξεκινήσουν στο πρώτο μήνα στο Prime. Και εδώ κυριολεκτικά φτιάχνεις τον δικό σου κολοσσό, ας το πούμε, φτιάχνεις τη δική σου επιχείρηση, κάνοντας 100% επαγγελματική, πώς να κάνεις τα δικά σου προϊόντα, τα δικά σου προϊόντα να κάνεις να στείλεις στο Amazon και πάρα πολλά άλλα site. Συγγνώμη λίγο, έχω κολλήσει το... Μισό λεπτό. Βασίλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι, Παύλο, είμαι εδώ. Τι έγινε, έχει κολλήσει λίγο το PowerPoint. Δεν πειράζει. Το κάνω μου και εμένα δύο-τρεις φορές στην ενημέρωση. Σημαίνει αυτό. Κάνε force quit και κάνω μια επανεκκίνηση. Το PowerPoint. Ναι, ναι, στο PowerPoint θα το ξανανοίξω πάλι. Δεν είναι γνωστό. Η τεχνολογία δεν είναι πάντα με το μέρος μας, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά. Καλησπέρα, Θωμά. Θωμάς βλέπω εδώ από Θεσσαλονίκη. Είναι Θεσσαλονίκη εδώ. Μέχρι να το φτιάξουμε, από ποιες πόλεις είστε? Έχουμε και ομογενείς και όλους στην ομάδα μας. Δεν ξέρω σήμερα αν είναι κάποιοι εδώ από την ομογένεια. Αν θέλετε, γράψτε μας στο chat εκεί που λέει οι questions, το λέει καλύτερα. Είναι στα αγγλικά το code webinar. Γράψτε μας εκεί ό,τι θέλετε σχετικό μέχρι να ρυθμίσουμε το θέμα με την αίθουσα, με την εικόνα. Μέχρι λοιπόν να πάρει την εικόνα ο Παύλος, μέχρι να φτιάξει λίγο τις τελευταίες πληροφορίες που θα μοιραστεί, πώς ξεκινάτε και για το μεγάλο event,
Ξέρω ότι σήμερα εδώ πέρα μαζί μας και είναι ήδη, σας έχω κάνει ήδη πανελίστες, παιδιά, τελευταία στιγμή, έχουμε κάποια άτομα. Έχουμε κάποια άτομα που ξεκινήσανε πριν από λίγες ημέρες, πριν από λίγους μήνες. Κάποιοι είναι και καιρό μαζί μας, κάποιοι λίγες εβδομάδες. Οπότε πάω εδώ στον Γιώργο. Α, Γιώργο είμαι έτοιμος, Βασίλεια. Ετμετζόγλου. Εντάξει. Είσαι έτοιμος, εντάξει. Okay. Μια και λοιπόν το ανακοινώσω, ας πούμε, δύο πραγματάκια για τον Γιώργο. Να σου ανοίξω το μικρόφωνο. Γιώργο και Παύλο, συνεχίζει εσύ με τα υπόλοιπα παιδιά. Μισό λεπτό λοιπόν να σε ακούσουμε, μια και το κάναμε αυτό. Γιώργος Εκμετζόγλου. Λοιπόν, unmute Γιώργος. Γιώργο, νομίζω τώρα πρέπει να είσαι εντάξει. Αν θες να μιλήσεις, να σε ακούσουμε. Ακούγομαι. Ναι, δυνατά καθαρά. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους νέους που θέλουν να μπουν και αυτοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εγώ να πω λίγο μία περιγραφή για τον εαυτό μου. Είναι ότι συγχρόνως με το μαγαζί που είχα από το 2010, πριν από ένα χρόνο γνώρισα το Infini, το οποίο μου έδωσε αυτή τη διαφορά, ενώ δηλαδή χρειαζόμουν εγώ να έχω δικό μου κεφάλαιο για να πουλάω τα προϊόντα μου, με το Infini είδα ότι δεν χρειάζεται κεφάλαιο, μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν με μεγάλα κέρδη. Είχα την εντύπωση, έμαθα ότι μεγάλες εταιρείες δουλεύουν με 3 και 4% κέρδος πάνω στα προϊόντα. Και εμείς εδώ στο Infini, πουλώντας προϊόντα, μπορούμε να δουλεύουμε με 20 και 25%. Εξαρτάται πόσα προϊόντα θα βάλεις, πόσα προϊόντα θα ανεβάσεις, για να αυξήσεις το κέρδος σου. Εγώ από τα Χριστούγεννα, μέσα στις γιορτές ενεργοποιήθηκα, βάζοντας περισσότερα προϊόντα. Έχω φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή τα 70 προϊόντα και έχω μέσα σε 2 μήνες 17 πωλήσεις με τζίρο περίπου $378. Και ξέρω, Γιώργο, ότι δουλεύετε, το έχετε κάνει και family business. Δηλαδή, ξέρω, μέσα στις πολλές επιχειρήσεις που έχετε, δουλειές, υποχρεώσεις, οικογένεια, παράλληλα, Ναι. το λίγο χρόνο το δουλεύετε μαζί και με την Αναστασία. Οπότε, κάτσε να κάνω ένα mute και την Αναστασία, ένα λεπτάκι, για να προχωρήσουμε και με την ενημέρωση. Αναστασία, μου δώσω λίγο το μικρόφωνο, να συμπληρώσω την ιστορία του Γιώργου, μιας και είστε και οικογένεια. Μισό λεπτό, να δω. Οκ. Okay. Γιάννα. Καλησπέρα, ακούγομαι έτσι. Ναι, βέβαια, δεν τα καθαρά. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε ζωντανά. Ναι, είναι ένας χρόνος που εγώ έχω ξεκινήσει, παρόλο που το έμαθα από τον αδερφό μου, εγώ το ξεκίνησα άμεσα. Εκείνος λίγο έτσι είχε άλλες δουλειές και δεν μπορούσε να το αναπτύξει. Εγώ το ανέπτυξα από πέρυσι τα Χριστούγεννα, μάλλον από την αρχή του χρόνου. Αυτή τη στιγμή είμαι top rated seller στο eBay. Έχω ένα αρκετά καλό μαγαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 500 προϊόντα. Ο τζίρος μου τους τελευταίους 12 μήνες είναι γύρω στις 40.000 λίρες και μπορώ να πω ότι το μήνα εγώ κερδίζω γύρω στα 1.300 ευρώ. Δηλαδή έχω φτάσει εκεί. Είναι κάτι το φανταστικό. Τα 1.300 ευρώ δεν μπορούσα να τα φανταστώ ούτε σαν στο καλύτερο μου όνειρο. Και πόσο σύντομα, έτσι, γιατί κάποιοι θα ρωτήσουν, παιδί μου, και okay, Αναστασία, εσύ μπορεί να είσαι καλή, μπορεί να είσαι όμορφη, μπορεί να είσαι έμπειρη, αλλά πόσο γρήγορα έφτασες σε ένα, ας πούμε, ικανοποιητικό τέτοιο εισόδημα, πόσο καιρό σου πήρε από το μηδέν να το χτίσεις. Από το 0 μέχρι τα 1.300 ευρώ ένα χρόνο. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Part-time, Τον έτσι. Ιανουάριο δηλαδή το έκανα αυτό. Μπράβο. Part-time, είμαι και γιαγιά, δεν είμαι ας πούμε τόσο σβέλτη όσο νέοι άνθρωποι. Κάποιοι λένε ότι, κάποιοι λένε ότι η ηλικία, ας πούμε, είναι εμπόδιο, ή ότι είμαι πολύ μικρός, είμαι πολύ μεγάλος, δεν έχω εμπειρία. Βασικά, στόχους να έχεις και όνειρα, έτσι. Είσαι και πράξη κιόλας, αποτέλεσμα, Απλά παράδειγμα πιστεύω του ότι οι πράγματος. νεότεροι άνθρωποι κάνουν ακόμα περισσότερα πράγματα από μένα. Γιατί στην ηλικία μου πραγματικά δεν υπάρχουν πολλοί που ξέρουν να χειριστούν υπολογιστή. Και από ό,τι Έτσι, ξέρω, και με τον Γιώργο Αναστασία έχετε κλείσει και το εισιτήριο για την Αθήνα. Οπότε και εγώ επιτέλους θα ζω και από πρώτη φορά από κοντά. Σωστά.
Βεβαίως. Τέλεια. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, εγώ δεύτερη φορά. Δεύτερη. Ήμουνα και στο προηγούμενο στην Άξιο πρόβλημα Αθήνα. έχει έρθει. Sorry, Βασία μου, τόσο απολάτωμα. Λοιπόν, γίνεται πραγματικά ένα πανικό στο σεμινάριά μα, αλλά όπω και να έχει, αυτή τη φορά θα κάτσουμε και Έχουμε γνωριστεί. στο Πρέπει να VIP. θα με θυμηθείς όταν θα με ξαναδείς. Και στο VIP room θα πούμε και από κοντά πάλι. Thank you. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, από τι υποχρεώσει και σαν γιαγιά και σαν Να επιχείρηση. είσαι καλά, μας έχεις βοηθήσει εξαιρετικά. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, ούτε κι αυτό μπορούσα να το φανταστώ, ότι θα είχαμε τέτοια βοήθεια από όλους και από σένα ειδικά, με την εκπαίδευση που έχεις κάνει τόσο καιρό. Σε ευχαριστώ και εγώ, Από εκεί τα μάθα όλα. όπως και όλη η ομάδα. Είναι ομαδική δουλειά, δεν είναι μόνο ένα-δύο άνθρωποι. Και όλοι μαζί ευχαριστούμε Ναι. τον group και βοηθάτε τα νέα άτομα. Πάμε και γρήγορα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλη Τζανίνη, λίγε εβδομάδε μαζί μα και ήδη και την πρώτη πώληση μου είπε πριν από λίγε ώρε. Για κάτσε, Μιχάλη. Νομίζω το φτιάξαμε το κινητό. Να σε κάνω unmute. Για να δούμε. Λοιπόν, να δω μπορώ να το κάνω unmute από εδώ. Βλέπω είσαι connected με το audio. Δοκίμασε, Μιχάλη, και να ανοίξει το μικροφωνό σου. Νομίζω θα το ανοίξει. Μας κάνει κάποια κόλπα το GoToWebinar που και που. Παύλο, αν με ακούς και εσύ που είσαι και εσύ organizer, άνοιξες την επιλογή να κάνεις τον Μιχάλη ένα unmute. Γιατί βλέπω από εδώ δεν μου βγάζει την επιλογή εμένα. Okay. Τέλεια. Μιχάλη, μας ακούς? Μιχάλη, αν μιλάς, δεν σε ακούμε, φίλε μου. Βλέπω να έρθει το μικροφωνό σου. Αλλά ξέρω ότι είσαι από το κινητό, από την εφαρμογή, μιας και δεν καταφέραμε να σε βρούμε στο γραφείο σου. Όχι, Μιχάλη, δεν σε ακούμε δυστυχώς. Δυστυχώς δεν σε ακούμε, Μιχάλη. Δεν πειράζει. Next time θα χαρούμε τους άλλους να σε δούμε και από κοντά στο σεμινάριο. Ξέρω ότι έχεις κλείσει και εσύ. Αν και νέο μέλος, μπήκες και εσύ δειλά-δειλά στην αρχή, αλλά από ό,τι βλέπω με τα μπούνια που λέμε full time. Και χαιρόμαστε, λέμε, για τα δικά σου αποτελέσματα. Γρήγορα, λοιπόν, Παύλο, νομίζω είσαι organizer. Μπορείς να πάρεις την οθόνη για να μιας και το φτιάξει το PowerPoint. Οπότε, Παύλο, σου δίνω την οθόνη. Είναι δικιά σου. Κάνε ένα δεξί κλικ να γίνεις organizer, presenter και είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν. Όπως θα δείτε, υπάρχει και ελληνικό διαφραγμένο στα ελληνικά, οπότε κάποιοι που δυσκολεύονται λίγο με τα αγγλικά μπορούν πολύ απλά να δουν και τις εκπαιδεύσεις στα ελληνικά και τα βήματα για να μπορούν μέσω του InfiniEye να ξεκινήσουν σωστά. Πώς πηγαίνουν τα μέλη μας, όπως ακούσαμε, και την Αναστασία και τον Γιώργο. Πάρα πολύ καλά βλέπω ότι τα πηγαίνουν. Οπότε αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε εδώ από άλλα μέλη μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πόσο καλά τα πηγαίνουν και μοιράζονται μαζί μας τα αποτελέσματά τους. Επιτυχίες νέων μελών, όπως ακούσαμε, και είναι και ο Χρήστος ο Ζάπης που αγαπάει τα πρωινά της Δευτέρας. Ναι, γιατί τα Σαββατοκύριακα όντως είναι μια καλή περίοδος που ο κόσμος ψωνίζει online. Ο Ηλίας που έκλεισε 2 μήνες στο Infinia κατάφερε να κάνει 100 πωλήσεις και όπως βλέπουμε εδώ έχει 6 παραγγελίες να στείλει και έχει κάνει ένα τζίρο πάνω από 3.500 δολάρια. Ο Νίκος έκανε τα πρώτα του 2 listing και μετά από 35 λεπτά πουλήθηκε το ένα. Ο Μάριος μέσα σε 6 μέρες στο Infinia μπορεί να δει τα αποτελέσματά του. Ο Νίκος επίσης έχει κάνει 3.000 τζίρο, 38 πωλήσεις. Ο Κώστας 12 πωλήσεις με μόνο 13 μέρες στο. Οπότε μία πώληση την ημέρα και 13 μέρες είναι στο InfiniEye. Ο Εμίλιος έτσι για το καληνύχτα μας λέει, κάποιες πωλήσεις που έχει κάνει. Η Έφη ούτε αν τη χάζει δεν μπορεί να ανεβάσει φωτογραφία. Μόνο μία εβδομάδα και έκανε την πρώτη πώληση χωρίς καν να έχει
χωρίς καν να έχει να κάνει τη μισή εκπαίδευση. Ο Θεοφάνης μια εβδομάδα ενεργός στο Infinii, 6 πωλήσεις, οπότε ζούμε, είναι τουλάχιστον έτσι μία πώληση την ημέρα, αν παρακολουθεί σωστά την εκπαίδευση. Ο Χριστόφορος, 9 πωλήσεις. Ο Θεόφιλος, 2 πωλήσεις σε λιγότερο από 4 ώρες. Γρήγορα και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Infinii. Ο Γιώργος, ύστερα από μια εβδομάδα εγγραφής του στο Amazon, έχει κάνει και αυτός, ξεκίνησε το Amazon Gigantics και τις πωλήσεις του. Ο Γιάννης, από το δήμα του Infinii, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, που κάνει τις πωλήσεις του. Ο Κρίς εδώ, πως προλαβαίνει να ανεβάζει συνέχεια τα έτσι, τι θα γινότανε, αν προλάβαινε να έχει συνέχεια χρόνο. Ο Γιώργος ο Μονογιός, βλέπετε τις πωλήσεις του στα αριστερά στο PayPal, πόσο έχει κάνει, 265-53-300 λίρες. Ο Τάσο Πινιάκος είναι σε διακοπές και ακόμα το κατάστημά του συνεχίζει να δουλεύει. Ο Γιώργος, μία από τις μεγαλύτερες τους πωλήσεις με 186 λίρες κέρδος, αυτό είναι γύρω στα 200-210 ευρώ. Ο Γιώργος κάπως έτσι κλείνει ο μήνας του με πάνω από 3.000 σε τζίρο, 70 πωλήσεις. Η Τατιάνα που αποφάσισε να κάνει και αυτή να κάνει ένα πείραμα, έχει βάλει προσπάθειες στο eBay και μετά μόλις σε μια μισή ώρα πουλήθηκε. 400 δολάρια κέρδος, πώληση στα 1.000 ο Γιάννης ο Ανδρέου, 1.280 πώληση, αγορά στα 749, μιλάμε για ένα κέρδος 400 δολαρίων που αυτό αντιστοιχεί με 355 ευρώ. Είναι 53% της τιμής της αγοράς. Και όπως ακούσαμε, μας είπε τα αποτελέσματα και ο Γιώργος και η Αναστασία. Ευχαριστούμε πολύ. Η Αναστασία, όπως βλέπετε, είναι top rated seller. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά με 39.000 σε τζίρους, 390 πωλήσεις, πάρα πολύ καλά. Και ο Γιώργος που ξεκίνησε 17 πωλήσεις, 378 δολάρια. Αυτά πιστεύω σίγουρα μέχρι το event θα αυξηθούν και αυτά. Υψηλά κέρδη με την εκπαίδευσή μας. Ο Κουτούρης ο Ανδρέας έτσι απλά σε 20 ημέρες 13 πωλήσεις με κέρδους 373 ευρώ. Ο Ηρόδοτος Ιωάννου. Και αυτός εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο Βάγγελος ο Σούφλης, Νοέμβρης, τους καλύτερους μήνες πωλήσεις που αγγίζουν ποσοστό 140%. Το τετραήμερο στο Cyber, στο eBay με καθαρά κέρδη, ένα Σαββατοκύριακο να βγάλει 865 δολάρια. Γιώργος ο Δελατόλας από Τίνο, μια απλή καθημερινή ημέρα, 11 πωλήσεις μέσα σε 24 ώρες. Ο Πάνος ο Κουτρέλης, όταν λένε ότι το eBay, όταν λένε το eBay είναι ψόφιο, που λέμε μέσα σε μία ώρα, 10 πωλήσεις. Και ο Πάνος θα είναι και αυτός στην αρχή, δηλαδή στη συνέχεια θα σας αναφέρουμε. Πάρα πολλά αποτελέσματα όλων των... μόνο απλά να παρακολουθούν τις εκπαίδευσεις, 24 ώρες, 11 αντικείμενα, σε 9 παραγγελίες, σε 3 διαφορετικές πλατφόρμες. Εγώ που είχα ανεβάσει πέρσι, μέσα σε 15 λεπτά πουλήθηκε, ακόμα δεν το και ακόμα δεν το πιστεύω, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν υπολόγιζα να το βάλω προς πώληση. Απλά ήταν το τελευταίο μου αντικείμενο το βράδυ πριν κοιμηθώ και του λέω να το βάλω προς πώληση. Μέσα σε 15 λεπτά μέχρι να κλείσω φώτα, να πω για ύπνο, ακόμα αυτό τον ωραίο χαρτιστικό ήχο, είχε πουληθεί 849 λίρες και είχα βγάλει 115 λίρες κέρδους. Και επί Brexit, όταν λέμε Brexit και θα πέσουν οι πωλήσεις, μέσα σε 20 λεπτά, 3 πωλήσεις. Τάσο Πινιάκος, είναι απίστευτο να βλέπεις 117 πωλήσεις που πρέπει να στείλει. Είχε ένα καλό Σαββατοκύριακο, πιστεύω να είναι αυτό. 117 πωλήσεις θα πρέπει να στείλει. Ο Γιώργος Δελατόλας, 1.266 δολάρια σε πωλήσεις σε μόλις μία ημέρα, χωρίς το δικό του στόκ. Να βρεις αυτό να κάνεις ένα τζίρο, οπότε μπορεί να φανταστείτε σε μία ημέρα τι ποσοστό καθαρού κέρδους έχει βγάλει
Ο Κωνσταντίνος του Αγεωργίου έχει κάνει πώληση 4.500 λιρών με αγορά μόλις τα 3.400, οπότε ένα καθαρό κέρδος σε ευρώ, 782 ευρώ. Αυτό είναι από μία πώληση και μόνο. Πιστεύω είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα που παίρνουν αυτό το μισθό και αυτό το έκανε μόνο με μία πώληση. Θα φανταστείτε να κάνετε 3 τέτοιες το μήνα. Η Βάσο, η οποία είναι μια δυναμική στο Amazon, εκπαιδεύτριά μας, σε 30 μέρες έχει κάνει 450 πωλήσεις, πάνω από 10.000 τζίρο στο Amazon. Ακροπρόθεσμη επιτυχία με το Infinii. Ο Πασχάλης, επιτέλους ακόμη ένας στόχος, συνολικές πωλήσεις 1023 αντικείμενα, 44.000 σε τζίρους. Ξεπέρασε τις 1.340 πωλήσεις σε 60 μέρες ο Ευάγγελος Σούφλης. Ένα μακροπρόθεσμη επιτυχία είναι κυριολεκτικά αυτό. Ένα μέλος μας συνεργό καθένας μόνο με 3 αντικείμενα. Μπορείτε να δείτε εδώ τα 3 αντικείμενα. Αναπόληση είχε 125 δολάρια, 110 στην άλλη και 100 στην άλλη. Μόνο με 3 αντικείμενα, ένα καθαρό κέρδος στα 20.000. 5 εύκολα βήματα. Ξεκίνησε σήμερα στην ομάδα μας. Χρησιμοποίησε τα εργαλεία μας. Να είσαι σε κάθε live training και στις επόμενες 48 ώρες, Τετάρτη που είναι το επόμενο μας live training, να είσαι εκεί. Δηλαδή, πιστέψτε με, δεν πρέπει να χάσετε καθόλου live training. Εγώ 11 μήνες στο Infinia δεν έχω χάσει ποτέ μου εκπαίδευση. Σε κάθε εκπαίδευση μπορείς να μάθουμε καθημερινά, μαθαίνουμε πράγματα. Μπορεί να πει κάποιος που τα ξέρει όλα. Ανέβαζε προς πώληση 5 με 10 προϊόντα την ημέρα σε eBay, Google και Amazon. Μπες στην αποκλειστική εκπαίδευση την Τετάρτη λοιπόν στις 8 η ώρα που είναι για μέλη μόνο. Φτιάξε το επίπεδο που θέλεις να ξεκινήσεις. Βρες το άτομο που σου σύστησε αυτή την παρουσίαση να δει σήμερα. Υπάρχει ή το κουμπάκι στο τέλος της παρουσίασης ή ακόμη μπορείτε να μπει στο Infinii Greece στο Facebook και να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Και γιατί όχι, να έχεις σαν έξτρα το ωραίο πλάνο αταμοιβών που προσφέρει το Infinii για να αποφευθείς από τους επικερδές. Το Infinii λοιπόν, το market value του Infinii, βασική εκπαίδευση εκεί έξω, άμα θα δείτε. Εγώ τα έχω ψάξει πλήν, οπότε ξέρω ότι δεν είναι μόνο 250 και ακόμη και περισσότερο. Απλά λέμε 250 δολάρια και μια βασική εκπαίδευση. Μια βασική εκπαίδευση Google και αυτή θα την κάνουμε ένα market value στα 250 δολάρια. Μια βασική εκπαίδευση Amazon, γιατί το Amazon θεωρείται λίγο πιο επαγγελματικό, που αυτή κοστολογείται στα 500 και δολάρια. Εργαλεία listing, tracking, που υπάρχουν πάρα πολλά εκεί έξω. Ας τα κοστολογήσουμε λοιπόν στα 150 δολάρια. Εβδομαδιαία webinars, εκπαιδεύσεις που υπάρχουν στην Infinii. Ας τα κοστολογήσουμε λοιπόν στα 100 δολάρια, που είναι και λίγα. Η καθημερινή υποστήριξη που έχει στην ομάδα του Infinii η καθημερινή υποστήριξη είναι το αυτό που πιστεύω πρέπει να κοστολογείται, είναι ανεκτίμητο, κατά την άποψή μου. Οπότε όλα αυτά βγαίνουν στα 1.250 δολάρια και βάλε για όλη αυτή την εκπαίδευση που προσφέρει το Infinii. Όμως εμείς δεν χρεώνουμε τέτοιες τιμές όπως πάρα πολλές εταιρείες χρεώνουν εκεί έξω. Υπάρχουν την καλύτερη επιλογή για σένα για να ξεκινήσεις. Αντί να οψί μου 6 μήνες μπορεί να ξεκινήσεις και παίρνεις και ένα μήνα δώρο, στα 249 δολάρια μπορεί να έχεις 6 μήνες πρόσβαση, ίσως 6 μήνες θα έχεις, όχι απλά θα έχεις βγάλει αυτό, αλλά θα έχεις ήδη ξεκινήσει την online επιχείρησή σου, θα έχεις βγάλει το καθαρό μηνιαίο σου εισόδημα. Γιατί όχι και 12 μήνες να το πάρεις μπροστά, να κερδίσεις και 2 μήνες δωρεάν. Έχεις τα 500 δολάρια, ένα χρόνο. Εγώ είμαι 11 μήνες και έχετε δει τα αποτελέσματά μου. Φανταστείτε λοιπόν 12 μήνες, όχι απλά τα έχω βγάλει και με το παραπάνω τις συνδρομές. Και γίνεται ακόμη καλύτερο. Πώς σας φαινόταν αν είχες πρόσβαση σε καυτά προϊόντα σε τιμές χοντρικής και χωρίς να χρειάζεσαι να επενδύσεις χιλιάδες δολάρια
για να πάρεις δικό σου στόκ και να το έχεις στο ελληνική σου αποθήκη. Το έχω περάσει και αυτό. Ο κατασκευαστής λοιπόν έχει το ένα προϊόν δικό του που ο Amazon το παίρνει σε φυσικά πάρα πολύ καλή τιμή, στα 20 δολάρια ας υποθέσουμε, και εσύ γιατί θες να το μεταπουλήσεις, το παίρνεις στα 40 και ο αγοραστής, ο πελάτης, το παίρνει στα 59-95, έχεις βγάλει και εσύ κέρδος, έχει βγάλει και ο Amazon και το καθεξής. Φαντάσου λοιπόν, εάν φύγουμε από τη μέση ένα μεσάζοντα, δηλαδή ένα τον Amazon για παράδειγμα, και μείνεις εσύ και ο πελάτης. Αν ο κατασκευαστής λοιπόν, το αντικείμενο σου το δίνει εσένα στα 20 δολάρια και πρέπει να το πουλήσει στα 59-95. Να δείτε τι ποσοστό κέρδους μπορείς να έχεις με αυτό. Τόσο που σας παρουσιάζουμε το Infinity, το Marketplace, και αν δεν το έχετε ακούσει ήδη, είναι το Marketplace για μέλη μόνο, το οποίο μπορεί να σας προσφέρει, έχει πάρει ήδη, έχει κάνει τις καλύτερες συνεργασίες που υπάρχουν εκεί έξω και συνεχώς καθημερινά παίρνει ακόμα καλύτερες συνεργασίες, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τα φθηνότερα και καλύτερες τιμές εκεί έξω για να μπορείτε εσείς να μεταπουλήσετε αυτά τα προϊόντα χωρίς μεγάλους ανταγωνισμούς που υπάρχουν εκεί έξω. Οπότε έχουν βρει και το Infinia σου βγάζει τα top features, τα αντικείμενα τα οποία σίγουρα υπάρχουν τεράστιο κέρδος. Ένα από αυτά που είναι, κατά άποψή μου, ένα πολύ καλό seller, robot engineering, και ό,τι έχει σχέση με παιδιά και kids engineering, είναι πάρα πολύ καλό, μπορείτε να δείτε, 69 δολάρια. Στο marketplace, λοιπόν, μπορεί να το πάρει στα, άμα είσαι στο επίπεδο prime, στα 29 δολάρια, άμα είσαι στο share στα 28 και στα 28.84, είμαστε στο Excel 28, οπότε μπορείτε να δείτε κατευθείαν, μπορείς να κάνεις το αντικείμενο προς πώληση στο Amazon με πάρα πολύ καλό κέρδος. Ακόμα ένα αντικείμενο, το οποίο είναι στα 4 δολάρια στο Prime. Κάνουν την παραγγελία 10 αντικείμενα, έτοιμα να πάνε, να πάνε στον Amazon, 43 δολάρια λοιπόν. Έχει το συνολικό κόστος 43,70. Το Infinity για να σου τα, για να σου το κάνει fulfillment τις παραγγελίες, χρόνι μόνο, τα, μόνο 5,90. Και το Courier για να πάνε στο Amazon μόνο 4,50. Οπότε 54 δολάρια το κόστος σου για τον αντικειμένο, δηλαδή σου βγαίνει το αντικείμενο 5,41. Σωστά. Οπότε μπορείτε να δείτε εδώ πόσες φορές έχει πουληθεί αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο που έχει πάει στον Amazon, πόσες φορές έχει πουληθεί την ίδια ημέρα. Σε 3 μέρες έχει γίνει sold out. Είναι απίστευτο το πώς ένα αντικείμενο που μας έδωσε το Infinity Marketplace κατευθείαν έχει γίνει sold out σε 3 μέρες. Και κάθε αντικείμενο, εμείς το πήραμε, αν θυμάστε, 5.41, πουλήθηκε στα 24.50 το ένα αντικείμενο. Οπότε, άμα βγάλεις κάτι fees που υπάρχουν στο Amazon, μας μένουν στην τσέπη 17 δολάρια καθαρά. Οπότε, εμείς το αγοράσαμε 5, οπότε μπορεί να φανταστείτε τι κέρδος και έχει sold out σε 3 μέρες. Οπότε, 12 δολάρια έτσι, 11,79 καθαρό, 216%. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ακόμη ένα άλλο case study που αγοράστηκε από το marketplace, που είναι στα 85, έχει πουληθεί εν όψει Χριστουγέννων εδώ, μπορείτε να δείτε. Οπότε επί 2, μπορείτε να δείτε εδώ, 114 δολάρια. Καθαρό net profit για 2 αντικείμενα στα 80 δολάρια. 139% είναι απίστευτο τι μπορεί να σου δώσει το marketplace. Να πουλιέται στα 23,99 το κάθε αντικείμενο, μάλιστα κάτι βίντεο, δηλαδή να παίρνεις ένα καθαρό 17 δολάρια πίσω και το έχεις αγοράσει μόνο στα 7. Οπότε, διάλεξε το επίπεδό σου που θες να ξεκινήσεις. Η άποψή μου, ξεκινάς στο Prime και στον μήνα προχωράς στο Search, γιατί πιστεύω στον μήνα με την εκπαίδευση και όλα τα εργαλεία που υπάρχουν
καθημερινά ως εκπαιδεύσεις μπαίνουν μέσα στο Prime, οπότε πίστεψέ με, σε ένα μήνα θα είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στο Excel και γιατί όχι στους 6 μήνες να προχωρήσεις και στο Excel. Αύξησε το μηνιαίο εισόδημα με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Infinity. Κέρδισε με το e-commerce, κερδίζει με τον πλάνο ανταμοιβών. Γιατί όχι να συνδυάσεις και αυτά τα δύο. Υπάρχουν, μπορείς και να είσαι στο e-commerce και ταυτόχρονα το πλάνο ανταμοιβών που σου προσφέρει το Infinity, να κάνεις με ένα μικρό κόστος 9,95 το μήνα, μπορείς να εκμεταλλεύεσαι το πλάνο ανταμοιβών, το Infinity. Οι πρώτες 30 μέρες, το πλάνο σου για τις πρώτες 30 μέρες. Μέρα πρώτη ξεκινάς το Infinity, βλέπεις την εκπαίδευση και τα εκπαίδευση της Τετάρτης και τα live και τα replays που υπάρχουν στην πλατφόρμα, φτιάχνεις eBay και Amazon account. Μέρα δεύτερη, ξεκινάς να μοιράζεσαι online με όποιον θες, κάποιους φίλους, γνωστούς που θέλουν και αυτοί να ξεκινήσουν το e-commerce. Εβδομάδα πρώτη, διάλεξε 3 ανθρώπους που θα σου αρέσει να συνεργάζεσαι μαζί τους, 3 φίλους που τους αρέσει να συνεργαστούν και αυτοί μαζί τους και υποστήριξε, μετά έχεις φτάσει σε σημείο να υποστήριξεις την δική σου ομάδα. 30 μέρες μόλις ολοκληρώθηκαν, τετάρτη εβδομάδα, και έχεις φτιάξει τη εβδομάδα πρώτη 71 δολάρια, εβδομάδα 2 158 δολάρια, εβδομάδα 3 385, τετάρτη εβδομάδα 735. Στις 30 μέρες 1350 δολάρια. Κατά λοιπόν στις 30 μέρες προχώρησε σε search επίπεδο Excel και στο Amazon FBA. 450 δολάρια, γιατί όχι, χρησιμοποίησε χρηματοδότηση την e-commerce επιχείρησή σου με καυτά προϊόντα και αποταμίευσε τα υπόλοιπα. Πρόγραμμα ανταμοιβών, όπως θα δείτε και εγώ, έχω πάρει 1.666 δολάρια. Ο Κώστας Κωνσταντίνος από Κύπρο 1.320 δολάρια. Ο Χρήστος Μπάλας από Θεσσαλονίκη 3.143 δολάρια από το πρόγραμμα ανταμοιβών. Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου 4.033 δολάρια. Ο Γιάννης Ανδρέου 6.000 δολάρια. Το πρόγραμμα ανταμοιβών είναι πάρα πολύ απλό. Αν επένδυσε ένα 25% σε όλα τα μέλη προσωπικά συστήνει στο Infinity, είναι το λεγόμενο Jump Start. Οπότε παίρνει ένα 25% τη συνεδρία που θα κάνει την πρώτη φορά. Και μετά, γιατί όχι, το 10% στο άπειρο για όλη την παραγωγή σου, για όλη την ομάδα σου. Το ανταμοιβών στο άπειρο. Εσύ παίρνει το 10% στο άπειρο. Εσύ που τα 3 άτομα που συστήνει και αυτά στα 3 άτομα. Οπότε 10% στο συνεχές άπειρο. Και υπάρχει και το Global Car Program του Infinity. Infinity Partners, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο του Director, θα κυβέρνουν 350 δολάρια, Senior Director 500 δολάρια και Executive Director 750 δολάρια, έτσι ώστε να πάει για την δόση του αυτοκινήτου σου, γιατί όχι. Παίρνεις additional bonus για το Infinity Q Series of Cars, της δικής σου επιλογής, και να πάρεις γιατί όχι. Οι κορυφαίοι εκπαιδευτές λοιπόν της Infinity Ελλάδας και Κύπρου, το Extra εκπαίδευση που βρίσκεται, έχουμε κάνει πάρα πολλές καλές εκπαιδεύσεις και στην Κύπρο, όλες αυτές τις ηχογραφήσαμε και τις έχουμε βάλει για όλα τα μέλη μας, κάποιοι που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν στα προηγούμενα events, υπάρχουν όλες τις εκπαιδεύσεις ανεκτήμητης σαν άποψή μου, χρηματικής, ανεκτήμητη, τι μπορείτε να δείτε και πώς μπορείτε να χτίσετε την online επιχείρησή σας με τις εκπαιδεύσεις μόνο και μόνο των event που έχουμε κάνει. Αξίας πάνω από 1.000 δολαρίων. Και είναι δωρεάν πρόσβαση για τα μέλη. Ζωντανή όλα εκπαίδευση. Live εντοπισμός κοντά αντικειμένων για άμεσα κέρδη. Συχνές ερωτήσεις, λάθη και παραλήψεις. Πώς να αποφύγεις τις παγίδες. Ομάδα εκπαιδευτών θα απαντήσει live στις ερωτήσεις σας. Δεν θέλω να το χάσετε αυτό. Οπότε, όσο σκέφτεστε να ξεκινήσετε, γιατί όχι να ξεκινήσετε από σήμερα, από τώρα, και να είσαστε στις 48 ώρες από τώρα, σε 8 η ώρα Ελλάδος, να παρακολουθήσετε την εκπαίδευση. Και μπορείτε να δείτε κάποια comments μετά από κάθε εκπαίδευση που αφήνει ο κόσμος, που λέει ότι τι έχουν χάσει αυτοί που δεν καταφέρουν να την δουν.
πώς θα ήταν η δουλειά σου αν δεν σε ένοιαζε πόσο πουλάνε οι άλλοι πολιτές, μπορούσες να μάθεις live από τους καλύτερους εκπαιδευτές, μπορούσες απλά να ανεβάζεις αγγελίες σε eBay και Amazon και να πουλάς. Το Infinity, οι εκπαιδευτές μας αποδεικμένα έχουν κάνει αυξηστικά πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Λοιπόν, από τα καλύτερα απ' όλα, αυτό που σας έχουμε πει, το εκπαιδευτικό πανελλαδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα γίνει 1η με 2 Απριλίου 2017, θα είναι 2 μέρες γεμάτο από 8 ενότητες, μυστικά επιτυχίας, βραβεύσεις και αναγνωρίσεις. Κορυφαίοι εκπαιδευτές από Ελλάδα και από Κύπρο θα ταξιδέψουν να είναι 2 μέρες, να λύσουν ό,τι απορίες έχετε και να πάρετε μία γνώση, για την άποψή μου, ανεκτίμητη. Εσύ θα μπορούσες να λείψεις από αυτό. Αυτό που μπορείς να κάνεις, θεματολογία την πρώτη μέρα, είπε η βασικά, πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος στο eBay και να κάνει τις πρώτες πωλήσεις, τα Google, τα Quick Profits, Customer Support, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για κάθε online και offline επιχείρησή του, να μπορείς να έχεις μια σωστή επιχείρηση. Amazon Fast Starts, Sales Success, που να ξεκινήσει σωστά άμεσα στο Amazon. Θεματολογία τη δεύτερη ημέρα. Επιτυχία με το Marketplace, πώς μπορείς και εσύ να ξεκινήσεις με το Marketplace του Infinii και να έχεις τα αποτελέσματα που είδες. eBay για πιο προχωρημένους, eBay Expert Training, κάποιος που είναι ήδη στο eBay και μπορεί να πάρει έξτρα πληροφορίες για training. Exclusive Internet Marketing Training, πώς μπορείς να κάνεις ένα σωστό marketing της online επιχείρησής σου. Και ομαδικότητα κάνει το Dreamwork. Εδώ μπορείτε να δείτε την προηγούμενη εκπαίδευσή μας, πανελλαδική εκπαίδευση που είχαμε. Εδώ λοιπόν μπορείς να κλείσεις τα εισιτήριά σου. Όπως ξέρω, τα EVP έχουν γίνει sold out, οπότε έχουν μείνει κανένα 50 θέσεις για να κλείσετε στο www.ecommerce.summit.gr. Τα EVP, όπως έχω πει, έχουν γίνει sold out. Ήταν γρήγοροι, όλοι τρέξανε για να πάρουν τα VIP, οπότε τώρα συγγνώμη, σε διακοπτώ. Ναι. Το τελευταίο VIP κλείστηκε προχθές από τον Νίκο Κυριακουλάκο, βλέπω. Συμπλήρωσαμε και τις 50 θέσεις και ήδη μένουν λιγότερες από 60 θέσεις για τη γενική εισόδου. Ήδη το έχουμε ανακοινώσει στην ομάδα μας. Τουλάχιστον από τα μισά άτομα σήμερα είναι στο group μέσα. Βάλαμε και ένα post, στείλαμε και ένα newsletter σε 5.000 κόσμο τις τελευταίες 48 ώρες, από την Παρασκευή μάλλον συγκεκριμένα. Οπότε, παιδιά, no brainer, έτσι. Λιγότερες από 60 θέσεις και είμαστε μια ανάσα πριν τον Απρίλιο. Just for your information. Ναι, Βασίλη, πιστεύω, εντάξει, καμιά εβδομάδα θα έχουν φύγει και αυτές. Κορυφαίοι εκπαιδευτές μας που θα ταξιδέψουν από Κύπρο, ο Ανδρέας ο Κουντούρης, πάνω από 70.000 λίρες σε πωλήσεις στους τελευταίους 11 μήνες, που είναι στο Infinii, άρχισε να ασχολείται, έχει ψάχνει την part-time επιχείρησή του. Ο Παντελής ο Κυριακίδης από Κύπρο, μέσα σε 4 μήνες έχει ξεπεράσει 25.000 σε πωλήσεις σε eBay και έχει δημιουργήσει την ειδική του online επιχείρηση με αυξανόμενες τάσεις. Ο Πέτρος ο Θεοσιδιάδης, πραγματικά από το σπίτι του, χωρίς ωράριο, χωρίς αφεντικό, χωρίς ενίκεια, χωρίς stock και αυτό που έχουμε πει και χωρίς άγχος. Ο Πασχάλης ο Πιετρής, αν το λέω σωστά, 3.000 πωλήσεις αξίας 186.000 δολαρίων μέσα σε 2 χρόνια. Ο Κώστας Κωνσταντίνος, για αυτό θα ταξιδέψει από Κύπρο για να είναι μαζί στην εκπαίδευση, ξεπέρασε τις 370 πωλήσεις με πάνω από 27.000 τζίρο στις πρώτες 30 μέρες που ήταν και συνολικά πάνω από 350.000 σε τζίρο. Ο Κασιανός Σωτηρίου, που έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει καθημερινά τις 10 πωλήσεις καθημερινά με ένα σεβαστό ποσοστό κέρδους. Εγώ που, όπως έχω πει, μέσα σε 11 μήνες που έχω ξεκινήσει στο
Infinii, αυτά είναι λίγο, είναι στους 5 μήνες. Στους 5 μήνες είχα φτάσει top rate seller με 1.200 πωλήσεις, 90.000 σε τζίρους. Τώρα στους 11 μήνες έχω φτάσει top rated seller και power platinum, είναι, πώς είναι, platinum seller, πάνω από 2.300 πωλήσεις, αξίας πάνω από 130.000 στερλίνες. Ασχολούμαι μόνο με το UK εγώ και θα είμαι στην Αθήνα να σας εξηγήσω και να σας δείξω πώς μπορείτε και εσείς να φτάσετε στους 11 μήνες σε αυτό το στόχο. Έχω βρει, όπως έχω πει, ένα διαμάντι και θέλω να το κρατήσω. Η Βάσο Χαραλάπους που είναι και expert στο Amazon, 1.800 πωλήσεις και τζίρο από πάνω από 200.000. Ο Γιώργος Εδελατόλας από Τίνο έχει φτάσει μέσα σε 1,5 χρόνο να είναι top rated seller με πάνω από 1.300 πωλήσεις και εδώ πιστεύω είναι παλιά η διαφάνειά του. Έχει φτάσει πολύ περισσότερες αξίες πάνω από 200.000 δολαρίων σε eBay, δουλεύοντας αποκλειστικά part-time. Να σημειώσουμε ότι το κάνει part-time, οπότε φανταστείτε ο Γιώργος να το κάνει full-time αυτό. Ο Χρήστος ο Πάρας από Θεσσαλονίκη, πάνω από 2.500 αντικείμενα αξίας πάνω από 220.000 δολαρίων. Μπορεί να βοηθάει, είναι και από τους top εκπαιδευτές μας και μπορεί να βοηθάει και άλλους να ακολουθήσουν τα βήματά του και πώς να κάνει και στην Αθήνα να μας εξηγήσει πώς το κάνει αυτό. Ο Νίκος Κυριακουλάκος, πάνω από 2.000 αντικείμενα, σε GoTo πάνω από 180.000. Ο Τάσος Μπινιάκος, 250.000 τζίρο σε eBay και συνεχές πωλήσεις και στο Amazon. Ο Πάπης Αμαρόπουλος, μετά από 2 χρόνια εργάζεται από την άνοιξη του σπιτιού του, έχοντας πολλές καθημερινές πωλήσεις σε Αγγλία και Αμερική. Ο Ευάγγελος Σούφλης, 8.500 αντικείμενα αξίες πάνω από σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες και μπορεί να εργάζεται όποτε θέλει και όπου θέλει, κοντά στην οικογένειά του. Ο Βασίλης Χατζησάβας από Ρόδο, πάνω από 9.000 αντικείμενα και τζίρο πάνω από μισό εκατομμύριο δολαρίων. Ανοίγει τις ορίζοντες του μαζί με το Εφηνιά και ο Βασίλης θα είναι μαζί μας στην Αθήνα να μας πει πώς το κάνει αυτό. Ο Πάνος Κουδέλης που είναι eBay, Amazon, UK, e-commerce expert, είναι πρώην μουσικός απόφασης του Εστόλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε από το 0 πριν 2 χρόνια. Άνεργος, τώρα με δική του online επιχείρηση, καθαρά μηνιαία κέρδη πολλαπλάσια του βασικού μισθού. Έχει φτάσει top rated platinum power seller, πάνω από 75-80 πωλήσεις την ημέρα, eBay και Amazon. Πιστεύω όλοι θα θέλετε να είναι στο eBay expert στην δεύτερη ημέρα για να μας πει πώς το κάνει αυτό να έχει τόσες πωλήσεις την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ένας από τους top marketing marketing member μας στο Infinii, πώς μπορείς να δημιουργήσεις ένα δίκτυο πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό μας τα πει από κοντά ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και αυτός και στο ηλεκτρονικό εμπόριο που, με τζίρο που ξεπερνάει πάνω από τις 200.000 με πάρα πολύ ελάχιστη απασχόληση γιατί έχει μια δουλεύει αλλού. Ο Γιάννης ο Ανδρέου, πάνω από, και αυτός πάνω από 3.500 πωλήσεις, πάνω από 230.000 τζίρο. Και ο Βασίλης ο Βαχαλάμπους που είναι διευθυντής ανάπτυξης και εκπαίδευσης διευθύνων μέλων του Infinii, που αυτόν ευχαριστούμε που μας έδειξε το Infinii, μας έδειξε πώς μπορούμε και εμείς να ξεκινήσουμε, πώς μπορούμε να δούμε και εμείς, όπως λέμε και εδώ, μια άσπρη ημέρα. Μας έδειξε τον δρόμο και τον ευχαριστούμε που μας έδειξε πώς μπορούμε και εμείς να ξεκινήσουμε την online επιχείρησή μας. Μας το έφερε στην Ελλάδα, μας το έδειξε και στην Κύπρο. Είναι πρώην στρατιωτικός απόφοιτος σχολής ναυτικών δοκίμων. Ξεκίνησε την δική του επιχείρηση στο εμπόριο μετανάστης. Πάρα πολλοί έχουν φύγει. Ο Βασίλης έφυγε, πήγε Σκωτία και πετυχημένο στο e-commerce seller σε eBay και Amazon στην Ευρώπη και Αμερική. Το YouTube κανάλι του βγαίνει πρώτο σε ελληνικό εμπόριο και affiliate marketing σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει βοηθήσει πάνω από 2.000 ανθρώπους, πιστεύω ακόμη περισσότερους, γιατί στα 2.000 άτομα αυτοί βοηθάνε και άλλους. Οπότε όλα ξεκίνησαν από αυτόν. Οπότε θα είναι και ομιλητής σε 7 χώρες σε Ευρώπη και Ασία. Θα είναι φυσικά και ο Βασίλης στην Αθήνα και θα χαρούμε όλοι να τον δούμε από κοντά και πάλι. Κάποιες ωραίες στιγμές που περνάμε με το Infinii σε κάθε, γιατί δεν είναι και μόνο δουλειά, θέλουμε και λίγη ξεκούραση, διασκέδαση, αλλά είμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί, οπότε φαγητό και ένα ποτό μετά από κάθε εκπαίδευση μπορείτε να δείτε πόσο καλά περνάμε, μοιραζόμαστε τις επιτυχίες μας. Είναι οικογενειακό πράγμα. Οπότε
έχουν μείνει λιγότερο από 39, λιγότερο από 39 μέρες. Πρώτη με 2 Απριλίου, λοιπόν, κλείσε τη θέση σου. Είναι κρίμα να χάσετε κάτι, να χάσετε κάτι τέτοιο, παιδιά. Εγώ δεν θα το έχανα με τίποτε, όπου και να είσαι στην Αθήνα ή στην Αμερική, όπου θα ήμουν εκεί. Είναι επενδύετε στην online επιχείρησή σας. Το εισιτήριο είναι, την άποψή μου, πάρα πολύ μηδαμινό. Είναι απλά για να καλύπτει τα έξοδα του ξενοδοχείου. Δεν πληρωνόμαστε εμείς σαν εκπαιδευτές, πληρώνεται απλά το ξενοδοχείο και αίθουσα. Είναι κρίμα, θέλω να μοιραστούμε τις επιτυχίες μας, να λύσουμε όποιες απορίες έχετε, να εκπαιδευτείτε και να έχετε και εσείς αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε 1η με 2 Απριλίου, λιγότερο από 30 μέρες, 25 πόσες έχουν μείνει, λίγες θέσεις, όπως έχει ακούσει και το Βασίλη που μας είπε, έως 60 θέσεις απομένουν, οπότε είναι κρίμα να χάσετε ένα τέτοιο event. Εδώ μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο www.ecommerce.summit.gr για να κλείσετε και εσείς τις θέσεις σας. Είναι αξίας πάνω από 500.000. Θα εκκληθάμε στα Αθήνα, Ελλάδα, 1η 2 Απριλίου. Κάτι αρχίες έχουμε πει είναι sold out. Θέλουμε να κερδίσεις με το Infinia. Επικοινώνησε με το μέλος του Infinia που μοιράστηκε αυτή την παρουσίαση μαζί σου ή όπως έχω πει και πριν να μπει στο Infinia Greece μέσα σε επικοινωνία μαζί μας. Κάλε και αυτή την που θέλεις να ξεκινήσεις. Έχεις 12 μήνες για να πάρεις και τα επιπλέον δώρο μήνες. Είστε θέση στο μεγαλύτερο e-commerce σεμινάριο που είναι στην Αθήνα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Κάνετε να κλείσετε το για να είστε εκεί, να μοιραστούμε μαζί όποιες απορίες έχετε ή και ακόμα να εκπαιδευτείτε για να απογειώσετε την online επιχείρησή σας. Λοιπόν, ευχαριστώ από μένα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και γιατί όχι και την Τετάρτη στην εκπαίδευση. Αν δεν είστε μέλη, να γίνετε να συνδεθούμε την Τετάρτη στην εκπαίδευση. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω όλους από κοντά, να πιούμε ένα καφεδάκι στην Αθήνα 1η με 2 Απριλίου. Καλό σας βράδυ.